Εν ώψη εορτών Χριστουγέννων αλλά και του νέου έτους, η Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου του Δήμου Δύου Ολύμπου σε συνεργασία με τον τοπικό φιλόπτωχο σύλλογο Αγία Μαρίνα θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση τροφίμων. Για το λόγο αυτό, καλεί όσους πολίτες έχουν ακόμη έστω και λίγη οικονομική δυνατότητα να φέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας στα γραφεία της κοινότητας στο Δημαρχείο του Δήμου Δύου Ολύμπου στο Λιτόχωρο δίπλα από το ΚΕΠ. Τα τρόφιμα αυτά θα προσφερθούν σε δημότησες και δημότες της κοινότητας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου στο τηλέφωνο 2352 350 126. Με στόχο τη συγκέντρωση φαρμάκων όπως παυσίπονα, αναλγητικά, αντιαλλεργικά, αντιβιωτικά, αλλά και σκευάσματα πίεσης και σακχάρου, παιδικά σιρόπια, αντισηπτικά και γάζες, θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Δημαρχείου της Βέρειας εκδήλωση το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Διεθνούς Αμνηστίας, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και τα φάρμακα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρίου Βέρειας και των κρατητηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Συμμαθίας. Η δράση υποστηρίζουν και συμμετέχουν σε αυτή ο Δήμος Βέρειας, η Δημοτική Κοινότητα Βέρειας, η Αστυνομική Διεύθυνση Συμμαθίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Συμμαθίας, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Συμμαθίας, το Κέντρο Πρόληψης Πρόσβαση της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, η Εύξη Νοσηλεύσκη Βέρειας, ο ΑΣ Φίλιππος καθώς και ο Σύλλογος Έρασμος, ο Μορφωτικός Σύλλογος Προμηθέας, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, ο Ποδηλατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βέρειας, ενώ καθημερινά ο κατάλογος των υποστηρικτών του σκοπού αυτού μεγαλώνει.